Ναι. Εάν για να συνεχίσετε παραπέρα θέλετε αυτή την ρητή δέσμευση, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Μου δίνετε την ευκαιρία. Το είπα και στη Βουλή, από τους παρόντες και τις παρούσες δεν παρεξηγήθηκα, διότι ακούσανε τι είπα. Δυστυχώς όμως από όσους κάνουν έξω από την αίθουσα δουλειά, επί τρεις μέρες γράφανε ότι ο Βούτσες θέλει ή δυνατόν μόνο ένα κανάλι, θέλει... Τα πάνε όλα. Διότι εκεί είπα ότι για χάρη της συζήτησης, η δικιά μου γνώμη με βάση τη σημερινή διαφημιστική πίτα μέσα στην κρίση, είναι ότι για να μπορούν να αρδεύονται νομίμως τα κανάλια, ας πούμε τέσσερις είναι άδειες. Πλην όμως είναι σαφές ότι αποκλειωμένο απολύτως κατά την προσωπική μου γνώμη του επιχειρήματος ότι εφόσον το φάσμα δίνει 10, 12, 16 δυνατότητες να οδεύσουμε σε μια νέα περιπέτεια διαπλοκής στην Ελλάδα, είναι απολύτως θεμητό στην συζήτηση και στην απόφαση που θα πάρει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και που με τη σύμφωνη γνώμη του, ας πούμε, θα έχει δηλαδή, το βασικό λόγο, όχι απλώς με τη σύμφωνη γνώμη, θα προχωρήσουμε στον αριθμό των αδειών. Αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι αυξημένος σε σχέση με τον παρόντα, δηλαδή με αυτόν ο οποίος είχε θεωρηθεί και νομοθετηθεί υπόψη από τη Βουλή. Είναι νομοθετημένο το 4. Πηγαίνοντας στη νέα διαδικασία, βεβαίως και μπορεί μέσα, ας πούμε, στο πλαίσιο του καλώς σκέπτεστε και όχι μόνο επιχειρηματικά από κάθε άποψη, να είναι αυτός ο αριθμός κατάτι ή κατά περισσότερο αυξημένο. Πλην όμως θα πρέπει ανεπηρέαστο, αλλά επαναλαμβάνω πρικοδοτημένο με τη συζήτησή μας, έτσι, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης να έχει και επ' αυτού την άποψή του. Νομίζω ότι και με αυτά που είπε και ο Υπουργός, ο αρμόδιος της κυβέρνησης, πάνω σε αυτό το ζήτημα είναι σαφέστατη, ας πούμε, η διαπίστωση που κάνουμε. Γι' αυτό, αν θέλετε... Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά επανέρχομαι στην τοποθέτηση για να σας πω ότι εμείς προσβλέπουμε πολύ περισσότερο στην δική σας καθαρή θέση και λιγότερο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε την κυβέρνηση, στη δήλωση του αρμοδίου υπουργού. Και το λέω αυτό διότι ο αρμόδιος υπουργός σε αυτή τη μακρά πορεία των πολλών μηνών, θέλετε αθέλητα, θέλετε επειδή αυτή ήταν η αντίληψή του, δεν έχει παίξει πάντοτε τον επικοδημοτικό ρόλο που θα επιθυμούσαμε για να καταλήξουμε σε μια απόφαση. Γι' αυτό σας παρακάλεσα και μου επιτρέπετε να επαναλάβω την παρακλήσή μου σε εσάς, περί παρακλήσεως προφανώς πρόκειται, η δική σας τοποθέτηση να είναι διαβιέστατη και να έχει τα εγκυητικά στοιχεία που ο υψηλός θεσμικός σας ρόλος μας επιτρέπει για να βασιστούμε πάνω της. Κύριε Δένδια, θέλω να... Συγχωρήστε με που σας το ζητώ, αλλά για μας είναι, σας διαβεβαιώ, κάτι το εξαιρετικά σημαντικό, διότι όπως και εσείς προσφυώς παρατηρήσατε, στην πραγματικότητα δεχόμεθα τα δικά σας λεγόμενα ως ισχυρότερα ψηφισθέντος και μη ανακληθέντος από την κυβέρνηση νόμου. Προσβλέπουμε δηλαδή σε αυτό που θα μας πείτε και το δικό σας λόγο τον δεχόμαστε ως ισχυρότερο του νόμου που ψήφισε και δεν ακύρωσε η Ολομέλεια της Βουλής. Άρα θα σας παρακαλέσω για αυτήν την έντονη διατύπωση. Κύριε Δένδια, και εμένα μου επιτρέψετε, συνάδελφε, να σας πω ότι ο συγκεκριμένος αριθμός αδειών, ο οποίος είχε τεθεί στη δημόσια διαγωνιστική διαδικασία, ήταν πρόταση της πλειοψηφίας και της κυβέρνησης, δεν ήταν ατομική άποψη του αρμοδίου υπουργού, και ως τέτοια ψηφίστηκε και στην Βουλή και την έχουμε και ιστορικά και διαχρονικά χρεωθεί, επιτρέψτε μου την έκφραση, με τα όποια της στοιχεία τα οποία την τεκμηριώνουν ή τη στηρίζουν. Εκεί υπήρξε μια τελεία, υπήρξε μια τομή, υπήρξε και υπάρχει μια νέα διαδικασία στην οποία είναι σαφής η δέσμευσή μας. Εγώ αποδέχομαι όχι
τα καλά σας λόγια με την έννοια, ας πούμε, του ποιος είναι πιο φερέγγιος. Έχετε κάθε δικαίωμα για σας να έχετε ένα τέτοιο τεκμήριο, αλλά επειδή είναι κοινοβουλευτική εδώ η διαδικασία και εγώ είμαι πρόεδρος της Βουλής, με αυτή την έννοια αποδέχομαι ότι σε αυτή την ιδιαίτερη πλέον διαδικασία και όχι στο επίπεδο της εκτελεστικής εξουσίας, εσείς θέλετε να ζυγίσετε τη δικιά μου έτσι, δεσμευτική απόφαση. Σαν τέτοια κατανοώ και συνεχίζω, ας πούμε, να μιλάω, αλλιώς ποτέ δεν θα δεχόμουν με την έννοια της αντίστοιξης σε σχέση με συνάδελφο που, επαναλαμβάνω, η ευθύνη είναι κοινή. Και είναι σαφής η τοποθέτησή μου ότι είναι προφανές ότι και το αρμόδιο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης θα κινηθεί σε μία αντίληψη, θα κινηθεί σε μία διερεύνηση με ανοιχτό τον ορίζοντα σε έναν αυξημένο αριθμό, για τον οποίο όμως βεβαίως θα υπάρξει ο σχετικός διάλογος και στο ΕΣΟΥΡΟΥ, αλλά θα υπάρξει και η διαβούλευση και η θέση των δημοσιολογούντων από την πλευρά μας. Γι' αυτό είπα, εάν παραδείγματος χάρη το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με οποιαδήποτε σύνθεση αρχίζει και λέει ότι μπορούμε 10, 12, 16 μεθαύριο να είναι αυτά τα κανάλια της ευρυεκπομπής, HD, με τους 400, με τους εκπροσώπους όλες τις πρωτεύουσες κτλ. Και εγώ θα βγω δημοσίως, θα πω, κοιτάξτε, κάνετε λάθος. Δεν συζητάμε αυτό, ούτε εσείς ζητάτε αυτό, κύριε Δένδια, είμαι σίγουρος. Ζητάτε να ξεφύγουμε ευθέως από τον περιοριστικό αριθμό με τον οποίο, ας πούμε, η Βουλή μέχρι τώρα έχει διεξαγάγει τις διαδικασίες. Επ' αυτού νομίζω ότι και η δήλωση και του Υπουργού και εγώ ήμουν πάρα πολύ σαφής. Και θέλω να σας είμαι και σαφής, κύριε Πρόεδρε, προσβλέπουμε σε μια αύξηση η οποία να μην είναι εικονική. Τι εννοώ εικονική? Να μην είναι ο αριθμός 1. Δηλαδή, απλώς για να ξεγελάσουμε το πνεύμα αυτή τη συζήτηση, να πάμε από το 4 στο 5. Αυτό εμείς το θεωρούμε εικονικότητα. Είμαι βέβαιος ότι το. Είναι μέρος της πρικοδότησης που θα κάνετε από την πλευρά σας, όπως είπα. Είμαι βέβαιος ότι η τοποθέτησή σας δεν κάλυπτε. Να είστε καλά. Ωραία. Σε ευρύτερη αύξηση αριθμού. Εντάξει. Σιγά-σιγά. Θέμα διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε. Θέμα. Όχι, έχει κλείσει. Κύριο Ζένδια, θέλει να συνεχίσει. Πρέπει να συνεχίσει. Όχι, εγώ θεωρώ την δήλωση του Πρόεδρου της Βουλής πλέον ως εντυπώθη επαρκεί για να προχωρήσουμε σε περαιτέρω συζήτηση. Δεν απαιτώ, για να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Πρόεδρε, το λέω και στους συναδέλφους, δεν απαιτεί η Νέα Δημοκρατία την περαιτέρω συζήτηση. Εάν κρίνετε εσείς ή κρίνουν οι συνάδελφοι ότι χρειάζεται χρόνος περίσκεψης και να επανασυνεδριάσουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο που πλέον είναι φανερό ότι μετά τη δήλωσή σας ανοίγει ένας δρόμος συνεννόησης, μπορούμε να το δεχτούμε και έτσι. Αν θέλατε θα το. Αλλά εξαρτάται από εσάς. Εάν αντιθέτως εσείς επιθυμείτε, για λόγους που εσείς κρίνετε, ή η πλειοψηφία κρίνει, ή οι συνάδελφοι κρίνουν της μειοψηφίας, ότι θέλετε να συνεννοηθούμε τώρα, μπορούμε να προβούμε και τώρα σε προσέγγιση του ζητήματος. Τώρα πηγαίνουμε. Όμως δεν μας ενοχλεί αναβολή. Δεν υπάρχει θέμα, τουλάχιστον για την ώρα, αναβολής. Ποτέ δεν μπορώ να πω ποτέ. Για την ώρα λέω ποτέ. Αλλά στο τέλος θα ξέρουμε. Κύριε Παπά, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα παρακαλώ να προεδρεύσετε